μεταξύ σας, κρίνοντας τον Τινάν ως οικονομική μονάδα, όχι ούτε κοινοφελές ίδρυμα, ως οικονομική μονάδα, αν θεωρείτε ότι είχε κάποια αξία ή αν ήταν καταδικασμένη να οδηγηθεί σε αδιέξοδο από την αρχή. Από την αρχή εννοείται, από την σύστασή του. Όχι βέβαια. Ξεκίνησε με τις καλύτερες προδιαγραφές. Άρα είχε δυνατότητες να προχωρήσει, ήταν ένας χειρός παίκτης και ανταγωνιστής υπόλοιπων ιδιωτικών κλινικών. Ξέρετε σε τέτοιο βαθμό που οι ιδιωτικές κλινικές να θέλανε και τη συνεργασία μαζί του. Είχε ένα πολύ καλό συνδυασμό το Ερίκος Τινάν. Είχε μια φοβερή ξενοδοχειακή υποδομή ιδιωτικού νοσοκομείου και πάρα πολύ καλό ιατρικό προσωπικό δημοσίου νοσοκομείου. Είχε αυτό το συνδυασμό που δύσκολα τον έβρισκε κανείς στην Ελλάδα. Άρα πρόκειται για ένα φιλέτο. Μπορούσε να χαρακτηριστεί. Κατά την έναρξη λειτουργίας του, ναι. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000 και το 2006 ήδη είχε φτάσει στα 72 εκατομμύρια περίπου τα δάνειά του. Το 2001, συγγνώμη, όταν ξεκίνησε, υπήρχε μία περίοδος μέχρι το 2006 όπου αποπλήρωνε τα δάνειά του. Το 2006 το αναφέρω ως ημερομηνία σταθμό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είχαμε την παρέμβαση Κακλαμάνη και μπαίνουν τα τρία μέλη, οι τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και είχαμε και μία απόφαση να πάμε στη Μαρφίν, να πάρει δάνειο από τη Μαρφίν και τον Βιενόπουλο, να πληρώσει τα παλιά του και ουσιαστικά η μόνη εξάρτηση που είχε από το 2006 και μετά ήταν προς τη Μαρφίν. Άρα, από το διάστημα 2000-2006 θεωρούμε ότι υπήρχε μία μεγάλη κακοδιαχείριση συνολικά του Ιδρύματος και του νοσοκομείου. Από το 2006 μέχρι τη στιγμή που μπήκατε εσείς, η κατάσταση βελτιώθηκε ή χειροτέρευσε από άποψη οικονομικών δεδομένων? Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Και θα ήθελα, προφανώς, επιπροσθέτως, για να μην σας διακόπτω μετά, ποιος εν τέλει είχε την ευθύνη από το 2006 και μετά, που και το κράτος είχε εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή εξ αρχής και ήδη από το 2006 δεν υπήρχε κανένα περιθώριο συνένεσης με τον κύριο Μαρτίνη? Κοιτάξτε, ποια είναι η άποψή μου. Το 2006 που μπήκε η εκπροσώπηση του Υπουργείου, δεν μπήκε για κανέναν λόγο. Μπήκε για να ληφθεί μια επιχορήγηση από το δημόσιο στον Τινάν. Δεν υπάρχει λόγος, και σε αυτή την άποψη τη λέω λογικά, έτσι δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει λόγος να ζητάς επιχορήγηση αν τα πας καλά. Ποιος ο λόγος να χάσεις κάποιο είδους εκπροσώπηση, ενώ θα μπορούσες να έχεις και άλλα τρία μέλη, για να πάρεις μια επιδότηση που δεν τη χρειάζεσαι. Άρα προφανώς τη χρειαζόταν. Άρα αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ήδη από το 2006 ήταν ορατά τα προβλήματα. Και με την παρέμβαση των τριών εκπροσώπων του Υπουργείου από το 2006 και μετά, δεν βελτιώθηκε κάτι? Δεν υπήρχε κάποια παρέμβαση. Υπήρχε τοποθέτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπήρχε έλεγχος του Υπουργείου Υγείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν υπήρχε έλεγχος, υπήρχε εκπροσώπηση. Το έχω αναλύσει πάρα πολύ αυτό. Άρα το Υπουργείο Υγείας τα προηγούμενα χρόνια δεν έκανε τίποτα, απλά έβαζε εκπροσώπους και τα άφηνε στο έλεος του? Το Υπουργείο τα προηγούμενα χρόνια είναι πριν από μένα ή πριν το 2006? Μιλάω για το 2006 μέχρι να πάτε εσείς. Δηλαδή είπατε ότι... Το Υπουργείο σε καμία περίπτωση, ούτε πριν το 2006, ούτε μετά το 2006, δεν είχε την εποπτεία του... Είχε εποπτεία για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών. Από το 2006 και μετά... Ενώ αν είχε εικόνα, γιατί αυτό που είπατε ακριβώς, ότι αν πήγαινε καλά, δεν θα χρειαζόταν την ενίσχυση δεν έχει λογική. Του 2006. Δεν πήγαινε καλά. Το γεγονός ότι δεν πήγαινε καλά και από το 2006 και μετά, που το Υπουργείο είχε εκπροσώπους. Οι υπουργοί ήταν ενήμεροι της κατάστασης. Εγώ μόνο για μένα μπορώ να πω. Και είναι αυτά που είπα πριν. Ποια είναι η άποψη, ότι κανένας υπουργός δεν μυρίστηκε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια ότι κάτι γινόταν εκεί μέσα? Απλά δεν το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν είχε. Δεν μπορώ να σου το πω εγώ αυτό. Δεν το ξέρω. Έχετε, μας είπατε ότι μπήκατε το 2010. Κατά την περίοδο της δικής σας θητείας, έγινε οποιαδήποτε απόπειρα να ρυθμιστούν τα δάνεια που υπήρχαν και τι αποτέλεσμα υπήρχε? Εγώ προσωπικά είχα ζητήσει, πριν γίνουν όλα αυτά με τις μηνύσεις, πάντα είμαστε και εγώ με προσωπική μου επιστολή, δεν το ανέφερα πριν γιατί κατάλαβα ότι το κρίσιμο στοιχείο για εσάς είναι η απόσταση της μήνυσης και τι εκροές έγιναν μετά, αλλά και πριν από αυτό, που δείχνει ένα κλίμα, ένα έδαφος για το οποίο με έκανε να πιστεύω ότι ορθώς πράττω. Με δικιά μου επιστολή, προσωπικά έχω τουλάχιστον μία και την έχω εδώ, θα σας την καταθέσω, είχαν αποδεσμευτεί 4 εκατομμύρια. Και από τη Γενική Διευθύντρια είχα ζητήσει να στείλει στην τράπεζα, νομίζω και πάλι είχαν αποδεσμευτεί κάποια λεφτά. Αν έγινε κάποια απόπειρα για τη ρύθμιση των δανείων. Ναι, όλα αυτά ήταν σε αυτά τα πλαίσια. Η τράπεζα δεν μας αποδέσμευε. Δεν έγινε τίποτα. Εκ του αποτελέσματος δεν έγινε κάτι. Απλά μας ζήταγε, τουλάχιστον όταν εγώ το χειριζόμουν, γιατί μετά το πήρε ο κ. Μαρτίνης, και δεν το χειριζόμουν. Προσπαθούσα λόγω της κατάρτισής μου και ως πιο νέος, και επειδή είχα και κάποια σχέση με αυτά, να διαπραγματευτώ έτσι λίγο αν μπορούσα να βοηθήσω.
Απλά μας ζήταγαν σε εκείνη την περίοδο μεγαλύτερο επιτόκιο και νομίζω και παραπάνω εξασφαλίσεις. Το οποίο ήμουν πολύ διστακτικός να το κάνω εγώ εκείνη τη στιγμή. Θα ήθελα να ρωτήσω, το μνημόνιο το οποίο υπεγράφει μεταξύ, δεν είναι περίοδος δικιά σας, αλλά που υπεγράφει μεταξύ Υπουργείου Υγείας, Πειραιός και την ΑΝ, το έχετε δει, το έχετε... Όχι, όχι. Το έχω ακούσει στη δημοσιότητα, δεν το έχω δει, δεν το έχω διαβάσει. Το μνημόνιο περιγράφει πάρα πολύ γλαφυρά, θα έλεγα, τη διαδικασία που θα οδηγηθεί το νοσοκομείο στον εκπληστηριασμό κτλ. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω κλείνοντας είναι... Και με δεδομένο ότι και ο ίδιος παραδεχτήκατε ότι και η δικιά σας θητεία δεν έφερε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη σωτηρία του νοσοκομείου κτλ. Ως κοινοφελές ίδρυμα. Ναι. Γιατί, μήπως εν τέλει, τώρα που βλέπετε όλη την τράπουλα απλωμένη, μήπως εν τέλει και το δικό σας καθήκον, όχι εν γνώση σας απαραίτητα, ήταν απλά να μην γίνει τίποτα κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας και να οξυνθεί το αδιέξοδο ώστε η τράπεζα Πειραιός, όπως φαίνεται και στο μνημόνιο, να πάρει το νοσοκομείο. Ένα φιλέτο. Τι ρωτάτε, αν είχα τέτοιο στόχο, αν ο Υπουργός είχε τέτοιο στόχο. Αν εκ των υστέρων σήμερα, αντιλογικά, αφού έχετε λάβει ή έχετε διαβάσει το μνημόνιο, αν εν τέλει και η δικιά σας περίοδο ήταν απλά και γιατί το λέω. Μια μεταβατική κατάσταση αυτό για θα να μη σωθεί το νοσοκομείο, να οξυνθεί το αδιέξοδο και να καταλήξει... Αυτό θα σας το έλεγα αν δεν είχαμε κάνει τίποτα και σας παρουσίασα 3, 4, 5 προσπάθειες που γίνανε για να σταθεί στα πόδια του, όχι να πουληθεί. Άρα ο εκπληστηριασμός δεν ήταν μονόδρομος. Θα μπορούσε... Όσο ήμουνα εγώ, τίποτα δεν είναι μονόδρομος. Όλα εξαρτώνται από τη χρονική συγκυρία για την οποία μιλάς. Τη στιγμή που ήμουν εγώ, ο εκπληστηριασμός προφανώς δεν ήταν μονόδρομος. Και θα μπορούσε εκείνη το νοσοκομείο τη δεδομένη χρονική... και θα μπορούσε το δυνάμ, με κάποιες αλλαγές. Π.χ. είπατε για τη μισθοδοσία, για τα νοσήλια, για μια πιο ορθολογική διαχείριση, να το πούμε, ότι θα μπορούσε να ορθοποδήσει. Και είπα επίσης ότι δεν ήταν αλλά κάτι... Αλλά αυτά δεν πέρασαν, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Και είπα πριν ότι τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό μπορεί να είναι και απλοϊκό, όλα αυτά δεν θέλανε κάποια φοβερή οικονομική γνώση, ήταν κινήσεις λογικής, ορθολογισμού λογική, και θα μπορούσαν να γίνουν αν θέλαμε. Άρα το γεγονός ότι δεν τα καταφέρετε, θεωρείτε ότι ευθύνεται πλήρως η πλευρά του Μαρτίνη και η ομάδα Μαρτίνη και αν θα μπορούσατε, και αν θα μπορούσατε να μας δώσετε και κάποια ονόματα των ομαδοποιήσεων, ποιος ήταν σε ποια ομάδα από τους ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο το τελευταίο διάστημα στο Ρίκο Τιντάν. Κοιτάξτε, σας είπα και θα σας τα αφήσω, σας τα διάβασα κιόλας. Τι έγινε, σας το πω με πραγματικά περιστατικά. Τι προσπάθησα να κάνω, τι πέρασε και τι δεν πέρασε. Όχι, αναγνωρίζω ότι προσπαθήσατε να κάνετε το ίδιο που αποτυπώνετε και στην έκθεση του κ. Λιαρόπουλου, ότι όντως θα μπορούσε το νοσοκομείο να ορθοποδήσει σταδιακά εφόσον γινόντουσαν κάποια πράγματα. Αυτά τα οποία θα έπρεπε να γίνουν προκειμένου να ορθοποδήσει και να μην οδηγηθεί στον εκπληστηριασμό δεν έγιναν ποτέ. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς αποκλειστικά. Αλλά ρωτάω, ήταν τόσο ισχυρός ο κύριος Μαρτίνης που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα. Ναι. Μήπως εν τέλει και εκ του αποτελέσματος, το πώς μεθοδεύτηκε, το πώς οδηγήθηκε τον Τινάν στα χέρια της Ημιθέας, μιας ιδιωτικής εταιρείας που ανήκει στην Πειραιός. Αν μήπως εν τέλει και εκ του αποτελέσματος και ο δικός σας ρόλος απλά ήταν όχι για να σωθεί το νοσοκομείο και δεν κατηγορώ και δεν λέω ότι ήσασταν κι εσείς μιλημένος στο να μην υπάρχουν... Το καταλαβαίνω τι λέτε, απλά αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να δεδομένου δεν ότι μπορεί επειδή να μας είπατε και ότι και ο Λιος Ροβέρτος δεν ενδιαφερόταν πολύ, δεν υπήρχε συχνή επικοινωνία βασικά, δεν υπήρχε συχνή επικοινωνία. Δηλαδή, σας έριξε στα βαθιά 31 χρόνο παιδί και σας είπε κολύμπα απέναντι στον Μαρτίνη που και ο ίδιος έχει καταθέσει ότι και πάρα πολλές γνωριμίες είχε με πολιτικό προσωπικό και γενικότερα είχε πλάτες. Έκανε ρουσφέτια, έκανε εξυπηρετήσεις, οπότε καταλαβαίνω ότι εντός διοικητικού συμβουλίου ήταν ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να λάβει υπόψη το αποτέλεσμα. Μπορεί να λάβει υπόψη την πρόθεση. Και η πρόθεσή μας, 100% και σας είπα γιατί, ήταν να σωθεί το Ντινάν και να ορθοποδήσει ως κοινοφελές ίδρυμα. Κάτι το οποίο δεν έγινε και με τους επόμενους υπουργούς έγινε ό,τι έγινε. Ναι, και πάλι για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Λέω ότι αυτές οι επιλογές υπήρχαν το χρονικό σημείο κατά το οποίο εγώ ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι επιλογές κρίνονται ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία συζητάς. Ευχαριστούμε, ο κύριος Καΐσας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στεργίου, είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι κατά τη γνώμη σας τρία πράγματα ήταν τα κύρια. Οι μισθοί, οι αμοιβές, τα νοσήλια και η τράπεζα. Δεν είπα ακριβώς αυτό, αλλά είναι όλα αυτά μέρος του προβλήματος. Νομίζω ότι αυτό, εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτά ήταν τα κύρια ζητήματα που απασχολούσαν το νοσοκομείο. Δωρεάν νοσηλεία, είπατε. Ορίστε. Ναι, ήταν όλα αυτά. Ναι.
αυτά τα γνωρίζατε πριν σας τοποθετήσει ο Υπουργός? Όχι βέβαια, τα ανακάλυψα. Τα ανακάλυψε στην... Όχι βέβαια, δεν μπήκα με γνώση τέτοια στο Διοικητικό Ίδρυμα, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία. Σας τοποθέτησε εκεί ο Υπουργός, σας είπε γύρω από αυτά τα ζητήματα? Ότι οι αμοιβές εκεί δεν ξέρω πόσο παίρνει ο καθένας, ή είχατε κάποια ενημέρωση δηλαδή? Αυτό που υποθέτει ότι ο Υπουργός ήξερε. Ήξερε ο Υπουργός. Όχι, λέω, αυτό που μου λέτε για να μου το πει προϋποθέτει ότι ο Υπουργός ήξερε. Δεν μου είπε τίποτα, θεωρώ ότι δεν ήξερε για να μην μου το πει. Δεν ήξερε. Μόλις είχε αναλάβει το Υπουργείο όταν έγινε αυτό. Μάλιστα. Και θυμάστε την κατάσταση στην υγεία που επικρατούσε εκείνη την περίοδο? Και το... Εγώ θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ότι ένας Υπουργός Υγείας δεν θα ξέρει ότι η Μαρφίν σαν τράπεζα είναι ανταγωνιστής του Ερίκου Στινάν. Πιθανολογώ ότι δεν το ξέρει, γιατί δεν μου το είπε. Τι ανταγωνιστής? Δεν ήξερε ότι υπάρχει το μητέρα από απέναντι, το υγεία και τα λοιπά? Δεν το ξέρω αυτό. Ανταγωνιστική. Μα είναι... Δεν το ξέρω. Λοιπόν. Δεν μου είπε τίποτα και πιθανολογώ δεν το ξέρω. Εγώ επειδή είμαι γιατρός, το ήξερα και είμαι από την Αλεξανδρούπολη γιατρός. Και ήξερα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ένας υπουργός δεν ήξερε. Σας είπα. Πίσω από την τράπεζα, την συγκεκριμένη και την άλλη, τι κρυβόταν. Οι ανταγωνιστές αυτοί ήθελαν να κλείσει το Ερίκο Στινά. Δεν βλέπω κανένα λόγο να το ξέρω για να μην το πει. Εντάξει. Λοιπόν, στο βαθμό που ήσασταν εκεί, οι αμοιβές αυτές, οι μισθοί, ποιος έκανε έλεγχο? Δεν είχατε μια κατάσταση με μισθοδοτούμενων, η οποία, ξέρω εγώ, ελεγχόταν? Προφανώς και είχαμε. Τι έπαιρνε ο καθένας, προφανώς τι δεν έπαιρνε? Προφανώς και είχαμε. Εσείς ήσασταν αντιπρόεδρος. Ξέρατε... Προφανώς και ήξερα. Ξέρατε ο καθένας ποια σχέση έχει με το νοσοκομείο, τι αμοιβές παίρνει κτλ? Βέβαια. Αυτοί που δεν παρουσιαζόταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα, τι κάνατε? Σας είπα τι έκανα. Δεν ξέρω, μήπως δεν ήσασταν εδώ. Σας είπα τι έκανα. Εδώ ήμουν, προσπάθησα... θέλω να τα ακούσω. Προσπάθησα Αν ο Καΐσας δεν ερχόταν στη δουλειά του. Και εσείς ήσασταν αντιπρόεδρος. Κοιτάξτε. Τι κάνατε για αυτό το πράγμα? Το Τινάν είχε 1.200 εργαζόμενους εκείνη την περίοδο. Αυτό που μου λέτε είναι κάτι αποσπασματικό. Αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω, και το επαναλαμβάνω και το είπα πριν, θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο σαφές. Θεωρούσα ότι υπήρχε ένα συστημικό πρόβλημα. Υπήρχε μια αναρχία και μια καταστασία στο νοσοκομείο. Αυτό προσπαθούσα να σταματήσω, φέρνοντας το στο Διοικητικό Συμβούλιο, προσπαθώντας να γίνουν περικοπές, απολύσεις, ό,τι χρειαζόταν να γίνει σε οποιονδήποτε. Συστηματικά και οργανωμένα. Γιατί είπα και πριν ότι προσπαθούσα να βγάλω μια άκρη στην αρχή με το διοικητικό προσωπικό, γιατί άκουγα και εγώ διάφορα. Δεν έβγαζα άκρη. Ο ένας μου έλεγε ότι έρχεται, ο άλλος δεν έρχεται. Ποιος δεν σας άφηνε δηλαδή? Όχι, λέω, δεν είπα ότι με άφηνε. Δεν έβγαζα άκρη. Γιατί ανάλογα με το σε ποιανού σφαίρα επιρροή ήταν, άκουγα αντικρουόμενα πράγματα. Οπότε προσπάθησα θεσμικά, οργανωμένα, το φέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ζήτησα από τους διευθυντές κάθε μονάδας, οι οποίοι αυτοί έχουν την άμεση υποπτία ποιος από την ομάδα τους έρχεται και δεν έρχεται, να κάνουν μια έκθεση, ποιοι είναι αυτοί, να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτό νομίζω γίνεται σε μια διοίκηση. Ο αντιπρόεδρος σε μια διοίκηση είναι, τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει πολλές δυνατότητες και πολλές αρμοδιότητες. Στη δικιά μας διοίκηση είχε συγκεκριμένες δυνατότητες. Εκτός αν είχατε άλλες οδηγίες. Όχι, είχε συγκεκριμένες εκ του καταστατικού δυνατότητες. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε ποιοι δουλεύουν, ποιοι δεν δουλεύουν, τι αμοιβές παίρνουν. Σας είπα τι έκανα. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε καν τι αμοιβές υπήρχαν. Είπα ότι ήξερα τι αμοιβές υπήρχαν. Υπήρχαν καταστάσεις. Ξέρετε ότι κάποιος γιατρός, ας πούμε, ή κάποιος άλλος έπαιρνε και 800.000. Αυτό δεν φαινόταν στις οικονομικές καταστάσεις που σας είπα και πιθανολόγησα. Πού ήταν καταγεγραμμένο δηλαδή? Αυτό δεν είναι μισθός. Αυτό δεν πρέπει να είναι μισθός. Αυτό πρέπει να είναι οι συστάσεις που έκανε ο γιατρός στο νοσοκομείο των ασθενών. Πού φαινόταν αυτό δηλαδή? Οι αποδοχές αυτές πού φαινόταν? Το δημόσιο πώς δεν έχανε από αυτήν τη συναλλαγή? Το δημόσιο δεν έχανε σε κάθε περίπτωση. Αν έχανε κάποιος ήταν το κοινοφελές Ίδρυμα Ερίκος Ντινάν. Αυτός έχανε. Αν ο Καΐσας αμοιβόταν με 800.000 και στην μισθοδοσία του φαινόταν ότι παίρνει 80, ναι, πώς γιατί, δεν έχανε το δημόσιο? Σας είπα ότι και στους γιατρούς υπήρχε... Το δημόσιο δεν έχανε. Αυτό δεν το, είμαι πάρα πολύ απόλυτος αυτό. Το απλό που σας λέω. Απλά σας απαντάω κι εγώ. Αν εγώ ήμουν στην κατάσταση και έπαιρνα από την κατάσταση από το Ερίκο Στινάν 80.000 στην κατάσταση. Σας... Και εισέπρατα το χρόνο 800.
πώς δεν έχανε το δημόσιο. Ο τρόπος να αμείβονται γιατροί, σας είπα ότι ήταν διπλός. Ο ένας ήταν ο μισθός που είχαν και ο άλλος ήταν οι συστάσεις. Δεν είπα ότι δεν φαινόντουσαν τα άλλα λεφτά και δεν αποδιδόταν κάποιος φόρος στο δημόσιο. Είπα μόνο ότι δεν φαινόντουσαν στις μισθοδοτικές καταστάσεις. Δεν είπα ότι τα παίρνανε μαύρα ή κάτω από το τραπέζι ή με κάποιο άλλο τρόπο. Και δεν αμφισβητώ ότι ήταν επίσημα. Απλά δεν φαινόντουσαν στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό είναι διακοπή. Πραγματικά δεν ξεκαθαρίστηκε αυτό αν η πρόσθετη αυτή αμοιβή του συστήσαντος μπορεί να ήταν και νόμιμη, μπορεί να ήταν συμβατική. Πραγματικά δεν ξεκαθαρίστηκε αν για αυτήν υπήρχε μία δήλωση φορολογική, αν φορολογούνταν ως εισόδημα. Εσείς το ξέρετε αυτό, για την πρόσθετη αμοιβή. Αυτό εξαρτάται από τον γιατρό. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ αν ο γιατρός πήγε και έβανε αυτά στο εισόδημα. Σαν φαινόμενο, κύριε Καϊσέ, με συγχωρείτε. Σαν αποκλείεται όμως αυτό που μπορώ να πω. Αποκλείεται από το ίδρυμα αυτά τα λεφτά να φεύγανε μαύρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το αποκλείεται λοιπόν. Το πιθανολογείται ότι. Αν ζητήσουμε δηλαδή παραστατικά για αυτές τις πρόσθετες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι. Επειδή είναι μεγάλα ποσά, ξέρετε. Το ξέρω. Δεν πιστεύω. Δεν μπορείτε να μας πείτε τι θα προκύψει. Δεν πιστεύω ότι και να γινόταν, όποιες εκλογές και να υπήρχαν, ότι δεν υπήρχαν παραστατικά. Δηλαδή αυτό είναι βασικό. Εντάξει, καλώς. Αυτό εδώ δινόταν ως βεβαίωση αποδοχών. Δεν μπορεί να μην δεν ξέρετε, αντιπρόεδρος, το τέλος του χρόνου τι βεβαιώσεις αποδοχών δίνατε στους εργαζόμενους. Σας είπα και την κατάσταση μισθοδοσίας. Ξέρατε δηλαδή ότι ο Καΐσας εισέπρατε 800.000 το χρόνο εισόδημα. Όχι, δίνατε τέτοιες βεβαιώσεις. Εγώ, όχι βέβαια. Εγώ, αλλά δεν αφήνω. Τι είσαι εσύ, αντιπρόεδρος είσαι τώρα. Αντιπρόεδρος. Γιατί ξέρετε εσείς ότι ο αντιπρόεδρος πήγε και έδωνε βεβαιώσεις μισθοδοσίας. Το ξέρετε αυτό να υπάρχει στο καταστατικό του ιδρύματος. Κοιτάξτε να δείτε. Αναλάβατε μια δουλειά σε ένα ευαίσθητο νοσοκομείο το οποίο είχε τα οικονομικά προβλήματα. Και εδώ μου λέτε ότι δεν έπρεπε να ξέρετε. Άρα είχα αυτή την αρμοδιότητα. Ούτε τι αποδοχές. Όχι, δεν είπα ότι δεν έξερα. Σας είπα ότι είχα τις καταστάσεις. Αλλά μου λέτε κάτι άλλο. Αν εγώ δεν αυτές οι βεβαιώσεις. Λογική Πόντιου Πιλάτου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Είχα συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Εννοώ. Σας είπα ότι υπήρχε οικονομική διαχείριση, γενική διεύθυνση, λογιστήριο, διεύθυνση προσωπικού. Ο κάθε ένας είχε τις αρμοδιότητές του. Η ερώτησή μου είναι, υπήρχε εργαζόμενος που έπαιρνε 800.000 στο εισόδημά του το ετήσιο. Και σας απάντησα. Με όλες τις, φυσικά με τις νόμιμες αποδοχές. Δεν λέμε μαύρα και τέτοια τι έπαιρνε. Αυτό δεν μπορείτε να το ξέρετε, αν έπαιρνε μαύρα ή όχι. Αλλά εσείς σαν αντιπρόεδρος δεν ξέρετε μέσα στο νοσοκομείο αν υπάρχει έστω και ένας που παίρνει 800.000 το χρόνο. Δεν το έχω ακούσει. Πρώτη φορά το ακούω σήμερα αυτό. Άρα αν το έπαιρνε, το έπαιρνε με άλλον τρόπο. Το έπαιρνε, όχι με τις συστάσεις. Από τη στιγμή που δεν το ξέρετε νόμιμα. Δεν είπα ότι το ξέρω νόμιμα. Από τα εκαθαριστικά. Είπα δεν το ξέρω. Λοιπόν, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω τίποτα. Ευχαριστούμε. Κύριε Τζαμακλής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης. Στην πράξη, τι μορφή είχε η εποπτεία που ασκούσε στον Τινάν ή τριμελής, ας πούμε, αυτή η εκπροσώπηση. Ήταν τυπική ή ουσιαστική, κατά τη γνώμη σας. Για τον χρόνο που ήσασταν εσείς, μιλάω πάντα. Η τριμελής αυτή η εκπροσώπηση δεν ασκούσε εποπτεία. Ήταν μέλος της διοίκησης. Ωραία. Κομμάτι της διοίκησης. Δεν είχε καμία εποπτική λειτουργία. Να το θέσω αλλιώς, λοιπόν. Η συμμετοχή σας, η εκπροσώπησή σας, είχε τυπικό ή ουσιαστικό χαρακτήρα. Ουσιαστικό χαρακτήρα. Ουσιαστικό, έτσι. Να υποθέσω. Τυπικό χαρακτήρα. Απλά να παρεμβαίνουμε. Να υποθέσω ότι όταν το 2006 ήρθε η πολιτεία και θέσπισε αυτή τη διάταξη για την τριμελή εκπροσώπηση του δημοσίου εκεί. Ο λόγος δεν είναι αυτός που είπατε. Το εικάσατε. Όχι, δεν το εικάσα. Χορήγηση. Το λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Από πού το συνάγεται, από την ιδεολογική έκθεση? Όχι, έχω την τροποποίηση. Ναι, την τροποποίηση την ξέρω. Τον λόγο σας λέω, την αιτία της τροποποίησης. Γιατί είναι η επιχορήγηση? Αυτό είναι ο λόγος. Γιατί αν δείτε και το νόμο 2071. Όχι, αφήστε. Το λέει, το λέει η αιτιολογική έκθεση του κυρίου Κακλαμάνη το 2006. Μιλάει ότι ο λόγος είναι η επιχορήγηση? Δεν νομίζω. Είμαι απόλυτα πεπισμένος για αυτό που σας λέω. Τέλος πάντων, εγώ έχω άλλη άποψη, αλλά δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Λοιπόν. Η εκτίμησή μου, έτσι δεν είναι? Καλώς, καλώς. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι δική σας κρίση. Δεν περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου. Δεν την έχω δει. Έχω δει δηλαδή, εγώ δεν το συναρτώ ότι είχε να κάνει με την μελλοντική χορήγηση επιχορηγήσεων. Όχι, αλλά η τροποποίηση του νόμου είναι δύο. Τέλος πάντων, καλώς, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό, αλλού θέλω να καταλήξω εγώ.
Να υποθέσω λοιπόν ότι αυτή η ουσιαστική συμμετοχή. Α, συγγνώμη, αν μπορώ, γιατί ακόμα πιστεύω ότι είναι αυτό και γιατί δεν πιστεύω ότι είναι απλά άποψή μου, αλλά έχω ισχυρή πεποίθηση. Γιατί τότε στην εποπτεία του Υπουργείου, η οποία ήταν μόνο η παροχή υπηρεσιών υγείας και του επιστημονικού έργου, ναι, ναι, συμπληρώθηκε και η εποπτεία του χρηματικού ποσού που λαμβάνει από το κράτος ως επιχορήγηση. Άρα βεβαίως είμαι ακόμα πιο πεπισμένο στην. Αυτό όμως προϋπήρχε από το 1985 με τον γεννηματά. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Δεν θα πάμε εκεί όμως. Αφήστε, δεν είναι εκεί το σημαντικό. Ακούστε με λιγάκι. Επομένως, είπατε ότι η ουσιαστική εκπροσώπηση, υποθέτω ότι είχε και την αναφορά ημών των τριών, για τη συγκεκριμένη περίοδο μιλάω, προς τον Υπουργό που σας διόρισε. Σωστά? Όχι. Όχι? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ναι, κάτι. Στην πράξη σας λέω τι συνέβαινε. Α, στην πράξη τι συνέβαινε. Στην πράξη τι συνέβαινε. Δεν λέω ότι υπήρχε θεσμοθετημένο. Αλλά υποθέτω όταν διορίζω εγώ τρία άτομα ως υπουργός, ή εγώ ή κάποιος συνεργάτης μου, θα έχει κάποια επαφή μαζί σας για να τον ενημερώνετε. Αλλιώς τι νόημα έχει το ουσιαστικό της συμμετοχής. Σας είπα, η ενημέρωση γινόταν για τα σοβαρά θέματα. Σοβαρά. Να τα πάρουμε λοιπόν ένα τα σοβαρά. Οι αργομιστίες, όταν τις αποκάλυψε ο κύριος Λιαρόπουλος. Ήταν σοβαρό θέμα για να τεθεί στη γνώση του κυρίου Λοβέρδου. Το είπα και πριν, ότι αφού προσπάθησα να το λύσω μόνος μου. Και δεν σας το έθεσα στον κύριο Λοβέρδου. Ναι, το έθεσα. Κύριε Μάρτης, κοιτάξτε, είμαστε δικηγόροι και οι δύο και αντιλαμβανόμαστε. Έτσι. Ο κύριος Λοβέρδος. Η ερώτησή μου είναι. Ακούστε να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Ακούστε με λίγο την ερώτηση. Θα απαντήσουμε συγκεκριμένα. Ετέθη από εσάς τους τρεις σε κάποια σύσκεψη ή με τον κύριο Λοβέρδο ή με κάποιον συνεργάτη του το θέμα των αργομισθιών. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ετέθη. Ετέθη. Εντάξει, δεν θέλω πότε θέλω και πού. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Καλώς, πείτε μου. Ετέθη. Υπουργό εννοεί, όχι στο Υπουργό εννοεί. Ο ίδιος ο Υπουργός, σε διοικητικό συμβούλιο στον Τινάν, στο οποίο είχε συμμετάσχει, έδωσε κατευθύνσεις, δεν μπορούσε να δώσει, γιατί δεν είχε υποπτή, αλλά είπε την γνώμη του, τέλος πάντων. Έδωσε ένα έναυσμα. Φτιάξτε τα οικονομικά σας, περιορίστε τα έξοδά σας, κοιτάξτε τις αργομιστίες, κοιτάξτε τις υπερβολικές αμοιβές. Άρα ήταν εν γνώση οι αργομιστίες. Και έκανε αυτό που σας λέω. Ωραία. Δεύτερον, οι δωρεάν νοσηλείες. Οι δωρεάν νοσηλείες, όταν εσείς οι τρεις δικηγόροι και εσείς ως αντιπρόεδρος με πιο αυξημένη ευθύνη, τις αποκαλύφθηκαν. Ενημερώσατε περί αυτών τον κύριο Λοβέρδο? Ενημέρωσα αφού είχα κάνει και αυτό το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο προσπάθησε, ήταν η απέλπιδα προσπάθειά μου να το λύσω. Τον ενημέρωσα, έκανα και αυτό, απέτυχε και αυτό. Α, δεν σας ρωτάω αν απέτυχε ή επέτυχε, σας λέω απλώς αν ενημερώθηκε. Αυτό το είπα. Άρα ο κύριος Λοβέρδος ήταν ενήμερος διημών των τριών και για τις δωρεάν νοσηλείες και για τις αργομιστίες. Και για την αποτυχία των προσπαθειών. Δεν μπορώ να απαντάω όπως... Κοιτάξτε, βεβαίως μπορείτε να απαντάτε, αλλά θα ήθελα να είστε πολύ συγκεκριμένος. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Το αν θέλουμε να προκαλέσουμε κάποιες εντυπώσεις, αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη που έχετε να υπερασπιστείτε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν έχω ανάγκη. Το σέβομαι και το κατανοώ. Το σέβομαι και το κατανοώ. Καλά κάνετε. Έχω ανάγκη να υπερασπιστώ την αλήθεια. Αυτή είναι η ανάγκη. Αυτό προσπαθούμε κι εμείς όμως. Ναι, και εγώ προσπαθώ να σας βοηθήσω. Ωραία, δεν οπότε πρέπει να μου αφήνετε να διατυπώσω αυτό που θέλω να πω και κρίνετε όπως θέλετε. Με δεδομένο λοιπόν ότι ο κύριος Λοβέρδος είναι ενήμερος και για τις αργομιστίες και για τις δωρεάν νοσηλείες και είναι υπουργός και είναι και νομικός και με δεδομένο ότι αυτές οι δύο συμπεριφορές, δωρεάν νοσηλείες και αργομιστίες, συνιστούν ποινικό κολάσιμες πράξεις, η απόσυρση της εκπροσώπησης του ελληνικού δημοσίου είναι κατά τη γνώμη σας η ενδεδειγμένη ενέργεια ενός υπουργού? Ναι. Μήπως θα ήταν πιο ενδεδειγμένη ενέργεια η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και πιθανόν η ενεργότερη παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου? Όχι, όχι υπό το καθεστώς που υπήρχε εκείνη τη στιγμή, που ήταν με δεμένα χέρια και έπαιρνε. Γιατί αυτό γινόταν. Ο Υπουργός και η Ελληνική Βουλή έχουν το δικαίωμα να νομοθετήσουν όπως έπραξαν εν συνεχεία και να πούν ότι έχουμε εδώ ένα δεδομένο, έχουμε ποινικό κολάσιμες πράξεις. Δεν αποσύρω την εκπροσώπησή μου ως ελληνικό δημόσιο. Αντιθέτως, πάω τον Μαρτίνη και την πλειοψηφία του στον εισαγγελέα και ζητώ ενεργότερη συμμετοχή. Ήταν αυτή η πιο ενδεδειγμένη ενέργεια από την απόσυρση? Αυτό σας ρωτώ. Όχι, δεν το πιστεύω. Καλώς, κύριε Μάρτης. Αποσύρεται, σας εξήγησα για ποιους λόγους και μετά από ποιες προσπάθειες αποσύρθηκε. Καλώς, αυτή είναι η απάντησή σας. Σεβαστή καθόλου. Πάμε λιγάκι τώρα. Έχουμε μια αλληλουχία γεγονότων. Είπατε πριν ότι η δική σας άποψη ήταν ότι θα έπρεπε ο συμβασμός να περιλαμβάνει μόνο την ανέρεση της μηνυτήριας αναφοράς.
την άρση. Δεν είπα αυτό. Τι είπατε? Είπα ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο το μόνο που αποφασίσαμε είναι αυτό. Αυτό δεν είναι, δεν αφορούσε το συμβιβασμό. Και εξουσιοδοτήσαμε τον κύριο Μαρτίνη να κάνει τις ενέργειες που χρειάζεται για το συμβιβασμό. Τα έχω σημειωμένα. Δεν είπα αυτό το πράγμα και ψάχνει. Η γνώμη σας ήταν, είπατε στην αρχή, σε κάποια ερώτηση, ότι είχα τη γνώμη, είπατε, ότι δεν έπρεπε να παραιτηθούμε από τις ανακοπές, αλλά μόνον από τη μήνυση κατά βιβλίο. Δεν είπα ότι είχα τη γνώμη, είπα ότι αυτό έκανα. Και ζήτησα να γίνουν και ένδυκα μέσα στην. Καλά, μπορεί να το εξέλαγα εγώ λάθος. Αυτό αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Εσείς τι γνώμη είχατε, ότι έπρεπε να παραιτηθεί το Μαρτίν ή το Ντινάν και από τις ανακοπές? Μα σας είπα, όταν λέω δεν είχα τη γνώμη, θέλω να τονίσω ότι ήταν απόφαση και ήταν η άποψή μου η οποία τη γνώμη σας ζητάω. Ναι, και σας είπα ότι όχι μόνο δεν αποσυρθήκαμε τα ένδυκα μέσα, αλλά δώσαμε εντολή στο δικηγόρο να κάνει ένδυκα μέσα. Αυτό σας είπα. Και αυτό ήταν, δεν ήταν η γνώμη μου, αυτό αποφασίσαμε. Λοιπόν, και εγώ μέσα. Καλώς. Σας λέω μια άλλη λουχιά γεγονότων. Εν 10 του 11 έχουμε την παρέτηση από τη μήνυση. Μία τρίτου του 12, μετά τη γνώση του κ. Λοβέρδου για νοσηλίες και για αργομιστίες, έχουμε την νομοθετική διάταξη όπου αποσύρει το δημόσιο την εκπροσώπησή του από τον Τινάν. 22 τρίτου του 12 έχουμε την τροπολογία του κ. Λοβέρδου όπου επιτρέπεται η πώληση, μεταβίβαση, λίζινγκ κλπ. Του Τινάν. 14 Μαΐου του 12 έχουμε την παρέτηση από τις ανακοπές. Και 4 Σεβδόμου του 12 έχουμε τη σύμβαση ενεχείρασης του εξοπλισμού του Ντινάν. Με δεδομένο ότι και εσείς είπατε ότι τα δάνεια της Μαρφίν ήταν υπερεξασφαλισμένα, με προσημειώσεις και με εκχώρηση απαιτήσεων, θεωρείτε ότι όλη αυτή η αλληλουχία συνδέεται κάπως? Ενώ η απόσυρση της εκπροσώπησης του δημοσίου με όλα αυτά που γίνανε είναι τυχαία ή ήταν μεθοδευμένη? Μεθοδευμένη που δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Εφόσον ο Υπουργός το Μάιο του 12 δεν ήταν, πώς θα μπορούσε να πιέζει ή να μεθοδεύει κάτι εφόσον είχε φύγει? Δεν ξέρω, εγώ σας ρωτώ. Μια κρίση ζητώ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Άρα ήταν τυχαίο. Δεν θεωρώ ότι αντέχει τη λογική αυτή. Ήταν τυχαίο, λέτε, έτσι? Ναι. Μάλιστα. Ρωτηθήκατε και απάνω, συνάδελφο, αν όλα αυτά που ορίζουμε ως συμβιβασμό, δηλαδή την μήνυση και τις ανακοπές, έπρεπε να έχει συνταχθεί έγγραφο για όλα αυτά πριν προχωρήσει ο Μαρτίνης στις παραιτήσεις? Σας είπα, δεν έχω καμία γνώση και καμία... Κύριε Μάρτη, σας ρωτώ, αν έπρεπε, σαν δικηγόρο σας ρωτώ τώρα. Εντάξει, κάνατε τόσες αξιολογικές κρίσεις. Ναι, κάνατε τόσες αξιολογικές κρίσεις. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν... Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, αν θα έπρεπε... Ξέρετε, ερχόταν ένα στο γραφείο σας και σας έλεγε. Μου λέτε ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν με αφήνετε να τελειώσω. Δεν έχετε ακούσει τι θέλω να πω. Οπότε, αν με αφήσετε να μιλήσω, μπορεί και να καλυφθείτε. Και το λέω με κάθε καλή θέση. Ζητώ συγγνώμη. Αν ήμουνα στην κατάσταση να αποσύρω όλα τα ένδυκα μέσα και τα αστικά που με ενδιαφέρουν πιο πολύ, τις ανακοπές και όλα αυτά, εγώ προσωπικά θα έκανα ένα συμφωνητικό. Αυτή είναι η απάντησή μου. Συμφωνούμε απόλυτα. Και εγώ το ίδιο θα έκανα σαν δικηγόρο. Αυτό σας λέω. Αφήστε με να απαντήσω και θα δείτε ότι. Καλώς, εντάξει, ίσως δεν κατάλαβα εγώ. Δεν είχε τέτοιο θέμα σε μένα. Βάζετε στο Διοικητικό Συμβούλιο το αίτημα το οποίο λέει ο Σιλάδος. Σας εξηγώ ότι όλα αυτά... Να υπάρξει ένα γραπτό κείμενο εκ μέρους του Βγενόπουλου, της Μαρφίν, το οποίο να αναλαμβάνει ευθύνες συνέχισης της πορείας του Ιδρύματος. Σας λέω ότι όλα αυτά έγιναν. Το βάλατε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να το ξαναπώ. Δηλαδή, νομίζω ότι το έχω πει πολύ καθαρά ότι όλες αυτές οι αποσύρσεις γίνανε όχι μόνο όταν εγώ δεν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά όταν είχε φύγει και ο κύριος Λοβέρδος από Υπουργός Υγείας. Στη μήνυση ήσασταν. Στη μήνυση ήσασταν. Η μήνυση, και γι' αυτό απομονώνω κάθε φορά τη μήνυση. Θέλετε να το πείτε εκβιασμό, θέλετε να το πείτε πίεση. Δύο ήταν οι παραιτήσεις, ανακοπές και μήνυση. Στη μία έλεγε, ήσασταν, έλεγε ο Βγενόπουλος. Και να το εκλάβετε όπως νομίζετε, και νομίζω ότι συμφωνούμε στο πώς θα το εκλάβετε. Έλεγε, δεν συζητάω μαζί σας, δεν αποδεσμεύω, δεν συζητάω αν δεν αποσύρετε τη μήνυση. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Άρα έχουμε και δεύτερο εκβιασμό του Βγενόπουλου. Αυτό γινόταν τότε. Εκτός από τον πρώτο, έχουμε και δεύτερο. Τέλος πάντων. Και δεν νομίζω. Και εγώ, αν ήμουν τραπεζίτης, δεν νομίζω θα μπορούσα να συζητάω με κάποιον ο οποίος μου έχει κάνει μήνυση. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Συνεχίζουμε. Σας παρακαλώ, κύριος Δαμακλής. Για το Ερίκο Δινά μιλάω, δεν μιλάω για κάτι. Λοιπόν. Το ξέρω, αυτό λέω. Σας είπα γιατί την απέσυρα. Αν πει κανείς γιατί αποσύρατε τη μήνυση έτσι απλά. Θα ρωτήσει κανείς γιατί απέσυρε τη μήνυση. Αν του πει γιατί απέσυρε τη μήνυση, ενώ δεν είχε άλλη λύση.
Δεν μιλάω για μένα, για το Διοικητικό Συμβούλιο μιλάω. Δεν θέλω να καλύψω τον εαυτό. Έχετε άλλες ερωτήσεις? Δεν υπήρχαν έσοδα γιατί ήταν οι δεσμευμένοι λογαριασμοί. Αυτή είναι η απάντηση. Γι' αυτό απέσυρα την μήνυση. Λοιπόν, συνεχίστε. Τι κάνει ο κ. Παπαδόπουλος, δεν πειράζει. Σας παρακαλώ, συνεχίστε. Λοιπόν, με δεδομένο αυτό που ανεκτή είπατε, ήταν η παρέμβαση. Ότι ο Μαρτίνης ζήτησε από τον κ. Λοβέρδο να μπουν δικηγόροι στην εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου. Και με δεδομένο ότι έχετε την άποψη ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η σύσταση ενεχείρου, αφού ήταν υπερεξασφαλισμένα τα δάνεια, θεωρείτε ότι αν συνεχιζόταν η εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου, θα μπορούσατε να είχατε συμβάλει οι τρεις δικηγόροι στο να μην συσταθεί και ενέχειρο? Το ενέχειρο είχε συσταθεί ήδη από το 2006, άρα δεν έχει κάποια... Αδελφέ, όχι. Το ενέχειρο συναισθήθη 4 Σεβδόμου του 2012. Α, μιλάτε για το νέο ενέχειρο. Για τον εξοπλισμό σας λέω. Εκείνο ήταν χώρις απαιτήσεων. Αυτό δεν είναι θέμα εκπροσώπησης του Ερυθρού ή του... Μα το έθεσα ως εξής. Πήγατε τρεις δικηγόροι κατά παράκληση του Μαρτίνη προς τον κύριο Λοβέρδο για να βοηθήσετε και στις νομικές διαμάχες με τη Μαρφίν. Ρωτώ, από τη στιγμή που έχετε την άποψη εσείς ως δικηγόρος και ως αντιπρόεδρος ότι ήταν υπερεξασφαλισμένα τα δάνεια της Μαρφίν με τις προσημείωσεις και με την εγχώρηση, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τη σύσταση ενεχείρου αν παραμένατε στην εκπροσώπηση του νοσοκομείου? Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν είχα παραμείνει. Γιατί πάλι αυτό που σας είπα και πριν, θα έπρεπε να δω υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες τι θα έκανα. Δεν μπορώ. Είναι άδικο να πω εγώ που έφυγα τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2012 τι θα έκανα το Μάιο με τις εκεί συνθήκες. Θα βοηθούσατε όμως με την άποψη που είχατε? Σε κάθε περίπτωση θα βοηθούσα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό πρέπει να κάνουν, να βοηθάνε. Μέλη δεν ήταν δικηγόροι. Πώς? Τα άλλα τα μέλη δεν ήταν δικηγόροι. Δεν έχει σημασία. Το νομικό ίδρυμα έχει μεγάλη σημασία. Όχι, βέβαια. Το ίδιο είναι να είναι ένας γιατρός και ένας δικηγόρος σε ένα ΔΣ γιατί... όταν συζητάνε για νομικά θέματα. Όχι, βέβαια, γιατί όταν καθόλου. Είναι ένα διοικητικό συμβούλιο. Είναι σαν να πάω εγώ σε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και έτσι. Να έχω την ίδια άποψη με τον κύριο Παπαδόπουλο. Όταν ένα διοικητικό συμβούλιο παίρνει αποφάσεις, ρωτάει τους δικηγόρους του. Εκφέρατε τη γνώμη νωρίτερα, την κρίση μάλλον, ότι ο κύριος Λοβέρδος ως υπουργός δεν είχε δικαίωμα να παρέμβει. Δική σας γνώμη. Πώς αξιολογείτε την ενεργότατη ανάμειξη δια του μνημονίου του κυρίου Γεωργιάδη στη συνέχεια του 2014? Ποιος από τους δύο έκανε σωστά, τηρούσε τον νόμο, ο κύριος Λοβέρδος ή ο κύριος Γεωργιάδης? Εξαρτάται τι εννοεί κάποιος παρέμβαση. Παρέμβαση για το, όπως το λέω εγώ. Σημαίνει... Εσείς το εννοούσατε, εσείς το είπατε, δεν το εννοήσα εγώ. Εγώ το είπα, αλλά δεν το εξήγησα. Παρέμβαση όπως προκύπτει για ένα νομικό είναι να πει στη διοίκηση του, είναι να επιβάλλει στη διοίκηση του νοσοκομείου, θα κάνεις αυτό ή να την ελέγξει τη διοίκηση του νοσοκομείου, θα κάνεις αυτό. Και παρόλο που δεν ξέρω ότι δεν ήμουν εκεί, προφανώς, άρα πάλι την εκτίμησή μου σας λέω, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι άλλο πράγμα η παρέμβαση, η διαχειριστική παρέμβαση, η διαχειριστική και διοικητική εποπτεία, και άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό πράγμα, να προσπαθείς να βρεις λύση σε ένα πρόβλημα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Ως υπουργός, ο οποίος όχι επιβλέπει, αλλά δεν θέλει να κλείσει ένα νοσοκομείο, δεν θέλει να απολυθούν 1.200 άνθρωποι, δεν θέλει. Γιατί ο κ. Γεωργιάδης ήθελε, δηλαδή, συγγνώμη, έτσι που το λέτε, εκτέτε δεν τον κύριο. Άρα η παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη ήταν ορθότατη κατά τη γνώμη το λέει. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργαντά. Εγώ δώσω μια θεατρική. Δεν μπορεί να έχουν και δύο δίκιο. Δεν μπορεί να έχουν και δύο δίκιο και ο Λοβέρδος και ο Γεωργιάδης. Αυτό είναι το ζήτημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί παρόλο που ο κύριος Λοβέρδος, όπως σας είπα, ο ίδιος υπουργός ήταν, υπουργός υγείας, δεν είχε τη διοικητική εποπτεία, προσπάθησε ευμενώς να παρέμβει με όποιες δυνάμεις είχε, όχι διοικητική εποπτεία. Ναι, με δεδομένο ότι τα προβλήματα του Ντινάν ήταν και επί εποχής Λοβέρδου και επί εποχής Γεωργιάδη σχεδόν ίδια από οικονομικής πλευράς εννοώ. Δεν θα μπορούσε ο κύριος Λοβέρδος δύο χρόνια πριν από τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει μια τέτοια παρέμβαση σαν τον κύριο Γεωργιάδη? Τι είδους παρέμβαση? Για το μνημόνιο μιλάω και για τον πληστηριασμό. Είπα και πριν ότι άλλα τα δεδομένα του 2010. Αυτό σας είπα. Τα οικονομικά μεγέθη δεν έχουν αλλάξει, κύριε Μάρτης. Τα οικονομικά μεγέθη. Το δάνειο ήταν περίπου στα ίδια λεφτά. Το δάνειο. Κοιτάξτε, το 2014 και αυτά που σας λέω πάλι είναι κρίσεις αξιολογικές και ενημέρωση που έχω από τις εφημερίδες. Δεν ήμουν εκεί. Υπήρχε, από ό,τι καταλαβαίνω, μια τράπεζα η οποία ήταν διατεθειμένη να βάλει και κάποια καινούργια χρηματοδότηση, να κάνει κάποια πράγματα και δεν ξέρω τι ζήτησε η τράπεζα για να τα κάνει αυτά. Το 2010-2011 ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση, τελείως διαφορετικές συνθήκες. Βεβαίως, με έναν Βγενόπουλο να μην μπορεί να πάει στην Κύπρο. Αυτό λέω. Ήταν πιο ευνοϊκές συνθήκες για τον Ντινάν. Αυτό όμως αφορά τον κύριο Βγενόπουλο, δεν αφορά τον Ντινάν, το οποίο ψυχοραγούσε. Να βάλω εγώ το Βγενόπουλο φυλακή και να έχει καταρρεύσει το νοσοκομείο, τι να το κάνω? Αν ολοκληρώσατε, να συνεχίσω. Ναι, βεβαίως. Ρώτησα προχθές τον κύριο Σούρλα. Ο κύριος Σούρλας ήταν αυτός ο υπουργός υγείας που έφερε τον νόμο για τον Ντινάν.
αν ο κοινοφελής χαρακτήρας του Ντινάν στο σκεπτικό του τότε Υπουργείου, του τότε Υπουργού, κατά το δικό του σκεπτικό, ταυτιζόταν με το εν ευρία ενία δημόσιο συμφέρον. Κάνω την ίδια ερώτηση και σε εσάς. Κατά τη δική σας κρίση, ο κοινοφελής χαρακτήρας του Ντινάν ταυτίζεται με το εν ευρία ενία δημόσιο συμφέρον. Τότε ταυτιζόταν. Το εν ευρία ενία δημόσιο συμφέρον είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ δεν είναι προσδιορισμένο στο μυαλό μου. Όλα κατά τη γνώμη μου είναι δημόσιο συμφέρον. Καλώς. Αλλά σίγουρα δεν είχε εκροή χρημάτων δημοσίου. Αυτό μπορώ να σας πω. Πώς δεν άκουσα. Δεν είχε εκροή χρημάτων του δημοσίου ή δεν ήταν κυρίως. Ναι, το δημόσιο συμφέρον, κύριε συνάδελφε, δεν είναι μόνο οικονομικά. Γι' αυτό σας λέω. Είναι τόσο ευρία η έννοια. Δεν οικονομικά μεγέθη. Έχουμε ένα κοινοφελές ιδρύμα όπου μπορεί να νοσηλευτεί ένας άπορος. Αυτό δεν συνιστά εν ευρία ενία δημόσιο συμφέρον. Και μια επιχείρηση τελείως ιδιωτική, η οποία. Όχι, δεν είναι τελείως ιδιωτική. Μισθοδοτεί 1.000 εργαζόμενου. Το... Απλώς είναι μη κερδοσκοπικό, κύριε συνάδελφε. Δεν είναι ιδιωτικό. Όχι, όχι, όχι. Έχετε την άποψή σας. Εντάξει. Όχι, όχι. Σας λέω και κάτι παραπάνω για μένα. Επειδή αυτή η έννοια νομίζω συμφωνείτε. Είναι εξαιρετικά ευρεία. Και μια ιδιωτική επιχείρηση, η οποία μισθοδοτεί 1.000 εργαζόμενου, είναι δημόσιο συμφέρον να μην απολυθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Έτσι πιστεύω εγώ. Όχι, έτσι πιστεύω. Να. Κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Παπαδόπουλε, αφήστε να ολοκληρώσει ο κύριος Τζαμακλής. Σας παρακαλώ. Παρεβαίνετε, θα παρεβαίνω και εγώ, κύριε Παπαδόπουλε. Αφήστε. Να ολοκληρώσει ο κύριος Τζαμακλής. Να ολοκληρώσει, εγώ θα προτείνω. Να κάνουμε δεύτερο γύρο, εγώ θα παρακαλώ. Μέχρι αύριο θέλετε να κάτσουμε εδώ. Έχω πολλά να ρωτήσω κι εγώ. Νέα θεωρία για να ρωτήσατε, παρακαλώ. Ενώ είμαι εισηγητής, εγώ προσωπικά. Ωραία. Να ολοκληρώσετε, παρακαλώ. Και αν θέλετε, παρακαλώ, πάρτε το λόγο. Να ολοκληρώσετε. Το λόγο θα πάρω και εγώ το λόγο μετά. Τελείωσε. Μα μην φωνάζετε. Μα γιατί. Γίνεται. Δεν βοηθάει θα να φωνάζετε. Θα πάρω και εγώ το λόγο. Περιμένετε. Θα ολοκληρώσει ο κ. Δαμακλής. Ναι, αν κρυθεί. Τι κρατάμε, προσπαθώ. Με τις αντοχές που υπάρχουν. Μιλάω τα 15 λεπτά που δικαιούμαι και τις αντοχές που υπάρχουν. Άμα δεν γίνονται παρεμβάσεις, δεν μιλάω. Εδώ είναι τα βίντεο και δέστε τα 15 λεπτά που μου δίνω ρωτάω. Οι άλλοι ρωτάνε συνέχεια. Αν ρωτάνε συνέχεια, ωραία, θα ρωτάω και εγώ. Ωραία. Λαμβάνετε υπόψη αυτό ως πλεονέκτημα δικό σας, ως καλή συμπεριφορά. Να σας πω και κάτι άλλο. Και... καλή συμπεριφορά, δουλειά να γίνεται εδώ, με γιατί. Δεν με ενδιαφέρει αν θα με αξιολογήσουν κακώς ως συμπεριφορά κάτι εδώ. Εμείς αλλά με ενδιαφέρει πάντως να κάνω τη δουλειά για την οποία με βάλανε εδώ. Εμείς το αξιολογούμε πάντως, κύριε Γοντά. Αυτό είναι η δικιά σας δουλειά, να το διαφυλάξετε. Εμείς το αξιολογούμε πάντως. Μπορώ λίγο να μαλακώσω την κατάσταση. Όχι, ο δύο λεπτά. Όχι, να σας απαντήσω. Να κάνω δικηγόρο, έχω πέντε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω πέντε ως δικηγόρο να κάνω. Να ολοκληρώσει. Εντάξει. Κάνεις και εμένα γιατί ξέρει τι θα ρωτήσω. Ωραία. Λοιπόν, να τελειώσει ο κύριος Δαμακλής. Είναι θέμα τάξεως. Ναι, είναι θέμα τάξεως. Είναι θέμα τάξεως. Αν μπορώ να ερεμήσω λίγο τα πράγματα. Να ακούσετε άλλη ερώτηση. Πάμε σε άλλη ερώτηση τώρα. Για μένα και ο Μαρινόπουλος είναι δημόσιο συμφέρον να μην απολυθούν όλοι. Αφήστε τώρα. Εντάξει, κύριε Μάρτη. Λοιπόν, στην Αμερική σπουδάζει, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα να πει να τελειώνουμε, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε ένα δεδομένο, κύριε Μάρτη. Μα τώρα ποιος διακόπτει τώρα. Κύριε Μάρτη, έχουμε ένα δεδομένο. Ο κύριος Μαρτίνης αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την κατηγορία της απιστίας κακουργηματικού χαρακτήρα. Για τις παράτυπες δωρεάν νοσηλείες ή παράνομες. Θεωρείτε ότι εκεί μπορεί να υπάρξει ηθική αυτοργία αυτών που νοσηλεύτηκαν δωρεάν. Να συναχθεί από την ανάκριση. Θεωρώ, και αυτό νομίζω το απάντησα και πριν, θεωρώ ότι αν κάποιος το ήξερε ή το οδήγησε τον κύριο, το ζήτησε αυτός από τον κύριο Μαρτίνη. Άρα θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει ηθική αυτοργία. Ερώτηση. Επειδή και η ηθική αυτοργία και η συνέργεια είναι... ποινικές αλλά θέλει πρόθεση. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Συνέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ντινάν ως καταστατικού οργάνου για τις δωρεάν νοσηλείες μπορεί να συναχθεί κατά την ανάκριση. Δεν το πιστεύω και να σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί οι δωρεάν νοσηλείες ήταν στον πρόεδρο και εγώ προσπάθησα για να δημιουργήσω αυτή την ευθύνη του δόλου να τη φέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν τα κατάφερα. Προσέξτε όμως. Αν τα είχα καταφέρει, θα υπήρχε. Ναι. Εσείς ο ίδιος πριν αναγνώσατε τον κατάλογο των οργάνων από το καταστατικό. Σωστά. Και πρώτο αξιολογικά είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά έρχεται ο πρόεδρος. Επομένως, η ερώτησή μου για τα μέλη του ΔΣ ως καταστατικού οργάνου θα μπορούσε να συναχθεί κατά την άκριση ότι ευθύνονται ως συνεργοί. Εφόσον οι δωρεάν νοσηλείες ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, φυσικά. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ωραία, τελειώστε. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, θέλω και εγώ να κάνω 2-3 ερωτήσεις. Ναι, να με αντικαταστήσετε. Δεν θα είναι πολλές. Εγώ θα είμαι αυστηρός και στον χρόνο που.
Είστε. Δήλωση. Ως γιατρός, μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υπηρεσιών της Βουλής, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θέλω να κάνω την εξής δήλωση. Ότι το δημόσιο συμφέρον για να υπερασπιστεί τον ρόλο με τον οποίο το Ερίκος Δινάν μαζί με το Κοργιαλένιο Μπενάκιο θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν, έχει κάνει συμφωνία και παραχωρήθηκαν η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν 38 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας, να γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις, άρα συνεργασία ανάμεσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Ερίκος Δινάν, και η απάντηση την οποία παίρνουμε ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον από μια παρέμβαση η οποία το οδηγεί ουσιαστικά κατά τη γνώμη τους να μετατραπεί σε ιδιωτική κλινική, δεν παραβιάζεται. Ένας από τους λόγους του προβλήματος ήταν και αυτός, του Ντινάν. Νομίζω ότι επειδή οριστήκατε ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και γενικότερα για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Εγώ θεωρώ το ακριβώς αντίθετο. Αυτή είναι η δήλωση, λοιπόν, την συγκρατείτε, την αξιολογείτε εσείς? Όχι, έχω απαντήσει. Θεωρώ ακριβώς το αντίθετο. Έτσι ο κύριος Γεωργαντάς το λόγο. Και θεωρώ ότι...